Λοιπόν, εμείς πάμε σε ένα άλλο δικό μας πολύ πολύ αγαπημένο κύριο που είναι σήμερα εδώ κοντά μας. Είναι ο Δήμος Μπέκε. Τι κάνεις? Καλώς μας ήρθες. Τι κάνεις, είσαι καλά? Πολύ καλά, πολύ καλά. Πάμε να καθίσουμε. Χριστιανά μου, πριν πάτε, θα το πω. Ναι, ο Θεόδωρος έπαιξε σε βίντεο κλιπ του Δήμου το 1993 όταν πήγε Eurovision. Oh my god. Θα βρούμε και τα αποσπάσματα να θέλετε. Ποια σκηνή δεν κάμνες? Το παιδάκι που έτρεχε. Μπορούμε να το βρούμε έτσι, να το δείξουμε. Πάμε, Δήμο μου, εδώ να καθίσουμε. Έλα εδώ κοντά μας, εκεί στην καρδούλα μας κατευθείαν. Να μας πεις τα νέα σου. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε έχουμε εδώ κοντά μας. Είπαμε από την προηγούμενη φορά ότι θα κάναμε τη φιλοξενία μας. Και να μας λοιπόν, έτσι που συναντιόμαστε. Μετά από πολύ καιρό. Ισχύει και να πω καλή επιτυχία. Απίστευτος χώρος. Μοσχοβολάει έτσι φρέσκο. Και όση ώρα ήμουν εκεί και περίμενα, διάβαζα... Να βγάλουμε το γυαλί τώρα που ήρθαμε εδώ. Ναι. Διάβαζα αυτό. Και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Ναι, να σου πω την αλήθεια, όταν ξεκινούσαμε εδώ στον Αλφα, είπαμε ότι θέλαμε να γράφει μέσα κάτι το οποίο μας εκφράζει πάρα πολύ. Και νομίζω ότι, καλύψατε τους πάντες. Ναι. Δηλαδή τα λέει όλα. Εσύ τα κάνεις αυτά, ζεις με πάθος. Εγώ αυτό κάνω, φίλε, και αυτό είναι που. Και έβλεπα και ότι οι διαφορές μας είναι αυτές που τελικά μας ενώνουν. Ναι. Έτσι, έτσι ακριβώς. Γιατί ποιος λέει δηλαδή ότι εγώ είμαι σωστή και ότι εσύ είσαι ο λάθος, επειδή έτσι τα βλέπω εγώ τα πράγματα. Άγια σου. Από την ασυμφωνία βγαίνει η αρμονία. Πρέπει απλά να είσαι διατεθειμένος, να μπαίνεις στη θέση του άλλου και να το δεις από τη δική του οπτική γωνία. Να είσαι δίκαιος βασικά. Και όταν έχεις κάνει και κάτι, ας πούμε, που θα μπορέσεις να έχεις στεναχωρήσει κάποιον άνθρωπο, να είσαι και διατεθειμένος να πεις συγγνώμη. Εσύ έχεις κάνει πράγματα που μπορεί να έχεις στεναχωρήσει κάποιον? Βεβαίως έχω κάνει, και στο παρελθόν και με τις σχέσεις μου. Προσπαθώ να μαθαίνω και να μην τα ξανακάνω, έτσι εξελίσσομαι. Και κρατάω την αξιοπρέπεια και τη δικαιοσύνη. Θέλω να είμαι δίκαιος και να κρατάω τις αξίες μου που έχω πάρει από την οικογένεια, από τον παππού, από τη μάνα. Ναι. Και να είμαι έτσι. Τώρα, ωραία. Πράγματα συμβαίνουν, τα αντιμετωπίζουμε, εξελισσόμαστε. Ξεφεύγεις καμιά φορά, βγαίνεις από τον έλεγχο του εαυτού σου? Να ξεφύγω από τον έλεγχο του εαυτού μου, όχι. Σπάνια. Αλλά υπάρχουν στιγμές έντασης, σίγουρα, σε όλους μας που πιστεύω, που κάποια στιγμή. Θα βγει ένας. Ναι. Βεβαίως. Εντάξει, είναι ανθρώπινο, δεν είναι? Είναι ανθρώπινο, αλλά σε εμάς, ας το πούμε, τους καλλιτέχνες που είμαστε, σε όποιο άνθρωπο τέλος πάντων είναι, εκτίθεται. Τελικά πρέπει, δεν υπάρχει, ας πούμε, το ανθρώπινο στοιχείο εκεί. Εκεί πρέπει να είσαι μέσα σε ένα. Πρέπει να είσαι γυάλινος, ξέρεις. Το αντέχεις όμως εσύ αυτό, να είσαι γυάλινος? Κοίτα, δεν μπορώ να σου πω κάτι. Με ενδιαφέρει ο κόσμος, με ενδιαφέρει η δουλειά μου, αγαπώ τη δουλειά μου. Παίρνω τόση αγάπη από τον κόσμο και από αυτό που κάνω. Ταξιδεύω, όπως είπες. Θα σου κάνω μια μικρή παρένθεση, γιατί άκουγα τη συζήτηση πριν. Ξέρεις, ας πούμε, μια ηθοποιός. Η Αθηνά Οικονομάκη. Μπράβο, π.χ. Ξέρω εγώ, διαφημίζει ότι. Να ανεβάσουμε λίγο το κλιματιστικό, γιατί έτσι εδώ ζεσταίνεσαι. Σε βλέπω, είσαι μια. Ρε παιδί μου, κάποιος θέλει να. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος όσον αφορά την προβολή τώρα. Αν πρέπει να δείχνουμε, ξέρω εγώ, και να προκαλούμε σε εισαγωγικά. Γιατί στην ουσία δεν προκαλεί. Στην ουσία, αφού είναι όλο αυτό το social πράγμα, έτσι. Έχουμε γίνει όλοι νάρκηση. Είμαστε όλοι με ένα κινητό συνέχεια και βγάζουμε selfies και αυτό θαυμαζόμαστε. Δεν είμαστε όλοι έτσι? Δεν είναι αυτό, δηλαδή. Τις περισσότερες φορές βγάζουμε. Το 2017 έτσι. Είναι αυτό. Αφού. Τέλος πάντων. It's okay. Προσαρμόζεσαι, το βλέπεις. Υπάρχει όμως μια τεράστια υποκρισία από όλους μας. Δηλαδή. Θα βγάλω στο Facebook μια φωτογραφία που χαμογελάω. Για είσαι χάλια. Και θα πω, ξέρω εγώ, υγεία και αγάπη σε όλους μας, να είμαστε όλοι καλά, και θα πάρω 230, ξέρω εγώ, likes. Κάνω πλάκα και βγάζω μια φωτογραφία, λέω εγώ τώρα, ας πούμε, ότι χρειάζομαι μασάζ. Και βγάζω ένα παιδάκι που είναι, I need a massage, λέει, ξέρω εγώ. Πάω, κάνω μασάζ και βγάζω μετά ένα γάτο που κάνει τον καμπόσο και περπατάει και λέει, I just took my massage. Κάτω, 14 like. Πού θέλω να καταλήξω? Ο κόσμος, κατά την ταπεινή μου άποψη, αυτό που προσπαθώ να καταλάβω, θέλει να σε βλέπει καλά, θέλει να σε βλέπει ωραίο, θέλει να σε βλέπει, ξέρω εγώ, κτλ. Σε μια φάση σου, αρχίζει να τον ενοχλεί από τη στιγμή που κάνεις κάτι που ίσως αυτός δεν μπορεί να το κάνει ή θα ήθελε να το κάνει ή το βλέπει ανταγωνιστικά. Που είναι ένα απλό πράγμα από το να σηκωθώ σήμερα για να πάω να κάνω ένα φυσιοθεραπευτικό μασάζ, γιατί, ας πούμε, το ισχύο μου δεν μπορώ να περπατήσω, ας πούμε. Ναι, κατάλαβα τι λες. Κατάλαβες, δηλαδή, είναι
είναι συνέχεια. Δεν ξέρω, ναι, δεν ξέρω αν γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, ήταν κάποιες αντιδράσεις, δηλαδή παράδειγμα με, με τα ταξίδια που λέγαμε της Αθηνάς Οικονομάκου ή του οποιοδήποτε ανθρώπου. Ας πούμε την Αθηνά γνωρίζω, δεν την ξέρω προσωπικά, γνωρίζω ας πούμε την καριέρα, ξέρω εγώ. Από αυτό που βλέπω από το Instagram τον τελευταίο καιρό, τα βλέπω αυτά. Δηλαδή εντάξει, είναι ένας τρόπος προβολής του συγκεκριμένου καλλιτέχνη. Okay. Ναι, μα να σου πω κάτι, και ο κάθε άνθρωπος δεν έχει δικαίωμα να κάνει για αυτό όνομα. Που του κάνει κέφι. Για όνομα. Είτε είσαι γνωστός για τη δουλειά σου, είτε έτσι. Δεν είσαι, δικαιούται ο κάθε άνθρωπος να κάνει χωρίς να ενοχλεί. Και η ελευθερία η δική μας τελειώνει εκεί που ξεκινάει η ελευθερία του άλλου. Δεν ενοχλεί κάποιον. Ισχύει. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό. Εσύ μπορείς να πεις ότι αποφασίζεις και πράττεις ελεύθερα ή βάζεις τα πρέπει, τα μα τι θα πει ο κόσμος, πώς θα με σχολιάσουν. Κοίτα, δεν δίνω δικαίωμα. Δεν έχω δώσει δικαίωμα ποτέ στη ζωή μου για να με σχολιάσει κάποιος. Ούτε στην προσωπική μου ζωή, ούτε πουθενά. Βαδίζω, σου λέω, όσο πιο βλέπω τα λάθη μου από τα live μου, κοιτάω κάθε live να είναι διαφορετικό. Είμαι focus στη δουλειά μου. Μια γυναίκα μου λείπει. Σου λείπει? Να ερωτευτώ λίγο, έτσι να ζήσω έναν έρωτα. Πότε είναι η τελευταία φορά που ερωτεύτηκες? Πάει καιρός. Πάει καιρός. Πολύς καιρός. Πάνε χρόνια. Πάνε χρόνια, πέσαμε με τα μούτρα στη δουλειά, τώρα θέλουμε να ζήσουμε ένα romance. Μάλιστα. Έτσι, το ζήτησα εγώ, κάπου θα έρθει. Αυτά είναι. Έτσι, να το ζητάς, να το ζητάς εσύ. Θέλω να με επιτρέψεις να πω κάτι. Ό,τι θέλεις. Αυτή η κιθαρίτσα που κρατάω είναι του φίλου μου, του Πάμπου, του Παναγή και του Μαρίου του Μερχή από τη Λεμεσό. Γιατί το λέω αυτό? Έχω φίλους εδώ πραγματικά και ανθρώπους που μπορώ να βασιστώ στην Κύπρο. Και είναι φίλοι πραγματικοί. Χθες ήρθα, δεν είχα κιθάρα, πρέπει να εμφανιστώ κάπου. Ναι. Πήρα ένα τηλέφωνο. Και το Μοσκοβάκι τον Άριστο. Άριστε, σε ευχαριστώ. Και τη Ροξάνη την Κοντού. Αμέσως όλοι να βρουν οι κιθάρες και τα παίξει. Σκάσανε τρεις κιθάρες ξαφνικά στο live. Εκεί που δεν είχες. Ναι, ήρθανε. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να επέτρεψε μου και τον Κώστα το Γαλάτη, τον Ζήνο Ναζιντήλη, τον Μαρίο Ναταλιώτη, τον Νικόλα Νικολάου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ αυτούς τους ανθρώπους. Και εσένα και, και τα παιδιά και γενικά. Είναι χαρά μας εμείς. Το λέω γιατί το έχω, έτσι, έχω ανάγκη, επειδή νιώθω ευγνώμων σε κάποιους ανθρώπους, να το λέω. Το είπα, σε ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα βίντεο που σου έχουμε ετοιμάσει, Δήμο μου, πριν τραγουδήσουμε, πάμε, πριν πούμε κι άλλα. Αφού ξέρεις πόσο αξίζει μια ζωή, τι κάθεσαι και κλαις. Η μουσική αποτελεί την πιο μεγάλη του αγάπη. Είναι το πάθος του, το μεράκι του, ακόμη και η ψυχοθεραπεία του. Ζει για τη μουσική και αναπνέει για το τραγούδι. Σκέψου μόνο πριν μου πεις ένα δύο και χαθείς. Η φωνή του είναι μεθυστική και ταξιδιάρικη. Και ο ίδιος μια ιδιαίτερη μουσική φυσιογνωμία. Πάντα με μια κιθάρα στο χέρι και το γνωστό καπέλο. Ο Δήμος Μπέκε γεννήθηκε για να γίνει τραγουδιστής. Ήταν 2 ετών μόλις που μπορούσε να πει συλλαβιστά μια πρόταση και όμως μπορούσε να τραγουδήσει. Μέχρι τα 10 ήξερε να παίζει πιάνο και κιθάρα. Ήταν λοιπόν φως φανάρι ότι μεγαλώνοντας θα επέλεγε το δρόμο της μουσικής. Ξεκίνησε από το Eurovision. Μαζί με τον Κυριάκο Ζουμπουλάκη εκπροσώπησαν την Κύπρο στο διαγωνισμό το 1993 με το τραγούδι «Μη σταματάς». Έπειτα έφυγε για Αγγλία όπου σπούδασε αρμονία, ενορχίστρωση και φωνητική. Αφού τελείωσε τις σπουδές του αποφάσισε να πάει Ελλάδα για να δοκιμάσει την τύχη του. Και όντως η τύχη του χαμογέλασε γλυκά και ξαφνικά βρέθηκε να δουλεύει με τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Συνεργάστηκε με την Ευρυδίκη, τον Άγγελο Διονυσίου, τον Κώστα Τουρνά, την Ελένη Δήμου, την Γλυκερία, τον Διονύση Σχοινά και πολλούς άλλους. Πολύ σύντομα τον πολιόρκησε η δισκογραφική εταιρεία και το 1997 κράτησε στα χέρια του τον πρώτο του προσωπικό δίσκο «Γλυκιά ζωή». 2 χρόνια μετά ακολούθησε και η δεύτερη του δισκογραφική δουλειά, ενώ παράλληλα συνέχισε να εμφανίζεται σε νυχτερινά μαγαζιά και να δουλεύει με σπουδαίους καλλιτέχνες. Όταν το 2003 έκλεισε η εταιρεία του, ο Γιώργος Θεοφάνος του πρότεινε να γίνει το νέο μέλος του συγκροτήματος των Ουάν, μετά την αποχώρηση του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου. Δέχτηκε με τα χαράς και για 3 χρόνια ήταν ο frontman του συγκροτήματος. Ακολούθησαν αρκετές εμφανίσεις, ωστόσο εμπειρίες που θα του μείνουν αξέχαστες ήταν η συνεργασία με τη Δέσποινα Βανδύ, καθώς έκανε όλα τα φωνητικά στο δίσκο «Για», αλλά και η συνεργασία του με τον Σάκη Ρουβά που έκανε τα φωνητικά στο «Όλα καλά». Η τεράστια έκταση της φωνής του τον έκανε περιζήτητο και όλοι τον ήθελαν για τα φωνητικά. Ο Δήμος Μπέκε όμως είχε άλλα όνειρα. Έτσι όταν του δόθηκε η ευκαιρία να δηλώσει συμμετοχή στο Voice, το έκανε χωρίς δεύτερη σκέψη. There's a fire starting in my heart.
έδωσε τον καλύτερο του εαυτό και κέρδισε τις καλύτερες εντυπώσεις. Το 2016 συμμετείχε στο Your Face Sounds Familiar και με τις μεταφιέσεις το απέσπασε τα πιο θετικά σχόλια. Σήμερα ο Δήμος Μπέκε συνεχίζει να δίνει ψυχή σε αυτό που κάνει. Δουλεύει πολύ σκληρά, δεν επαναπαύεται ποτέ, ψάχνεται συνεχώς. Άλλωστε η μουσική του δίνει ζωή και αυτός ένας καθαρόιμος υπηρέτης της. Όλα τα αφήνω δίπλα σου να τρέξω. Και εδώ είμαστε λοιπόν. Καθαρόιμος υπηρέτης, όπως είπε και η Βαρβάρα. Έτσι. Της μουσικής. Έτσι ακριβώς. Πόσα χρόνια, Δήμο μου? Θα τα πούμε. 27. 27 ολόκληρα χρόνια. Oh my God. Και έχεις περάσει από 1000 μέσα σε αυτά τα 27 χρόνια. Ναι, από 16 χρονών επαγγελματικά, 19 χρονών στη Eurovision, μετά Αθήνα. Εσύ έχεις ζήσει και όλες τις αλλαγές της μουσικής βιομηχανίας στην Ελλάδα. Βέβαια, όλα, όλα. Και το πώς ήταν η δισκογραφία και τα πάντα. Βεβαίως. Και τα όλα, όλα. Η παραγωγή που υπήρχαν, τα κονδύλια που υπήρχαν, τα λεφτά που υπήρχαν, το πρόμο όπως... Τα λεφτά που δεν υπάρχουν. Τα λεφτά που δεν υπάρχουν. Τα CD που είχαμε κάποτε που βγάζαμε CD. Τα CD που δεν υπάρχουν που δεν πάλι. Τα δισκάδικα, τα δισκοπολία, Virgin και τα λοιπά, πάνε όλα. Δεν υπάρχει τίποτα. Μπήκαμε σε άλλη μορφή. Μπήκαμε στο digital. Σε άλλη εποχή. Σε άλλη εποχή. Μέσα σε όλη αυτή τη διαδρομή των 27 χρόνων, θα ήθελα να μας πεις ποιες στιγμές ξεχωρίζεις εσύ σαν οι πιο όμορφες αλλά και οι πιο δύσκολες που έχεις περάσει. Και όμορφες και δύσκολες. Αντώνης Βαρδής, 1995, Νέα Δειλινά. Με πήρε από το χέρι και με πήγε στην δισκογραφική εταιρεία. Μίλησε στον διευθυντή και του είπε: θα πάρεις αυτό το διαμάντι, γράφει, ενορχιστρώνει, τα κάνει όλα μόνος. Ναι. Ο Αντώνης Βαρδής. Και αυτό ήταν ένα wow. Την ίδια εποχή. Υπήρχαν κάποιοι καλοθελητές που θέλανε να με υπογράψουν σε στυλ κάτι συμβόλαια δηλαδή που έβλεπες, ας πούμε, και δεν υπήρχαν έτσι. Ναι. Εκεί ήταν την ίδια στιγμή, δηλαδή υπήρχε, ας πούμε, το καλό που προσπαθούσε να με βοηθήσει και το άλλο που ερχόταν να με εκμεταλλευτεί. Ναι. Η Eurovision ήταν συγκλονιστική εμπειρία, πήγα λίγο πίσω, αλλά πάμε πιο μετά. Μετά One, είμαι στο στούντιο, παίρνει ο Θεοφάνος τηλέφωνο, μου λέει: λοιπόν, θα είσαι το επόμενο μέλος των One. Έτσι. Ξέρεις. Ξεκίνησε μετά, μπήκα, ας πούμε, ξαφνικά, δηλαδή, στη Platinenius, δηλαδή χρυσούς, στην... Δεν μπορούσα να το διανοηθώ. Έχασα σε 2 εβδομάδες 7 κιλά. 7 κιλά. Γιατί? Σε 2 εβδομάδες. Γιατί έπρεπε να έχω φυσική κατάσταση για να τραγουδάω και να χοροπηδάω 2 ώρες. Όχι από το άγχος σου, ενώ προσπάθησες να το κάνεις. Όχι, αυτό. Σε γυμναστήριο κανονικά με διατροφή και τέτοια έπρεπε να γίνει. Διατροφή, δεν μπορώ να φανταστώ να έτρωγες και πολλά. 7 κιλά σε 2 εβδομάδες. Δεν έτρωγα. Είναι... Δεν έτρωγα διάδρομος, δηλαδή χιλιόμετρα. Να είμαι στο διάδρομο και να τραγουδάω, για να έχω φυσική κατάσταση. Παναγία μου, Χριστέ μου. Αλλά όλα αυτά είναι δηλαδή τεράστιες εμπειρίες. Όλες μου οι συνεργασίες, κρατάω την τελευταία Νίκος Βέρτης, που τον θεωρώ αρχοντάνθρωπο, έτσι με όλη τη σημασία της λέξης, ευγενέστατο, και είναι ό,τι πιο top έχουμε αυτή τη στιγμή σε παραγωγή, σε show, σε πίστα αυτή τη στιγμή. Είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Κάνει και... έτσι διάφορο ο Νίκος Βέρτης. Τώρα βλέπω, δηλαδή έχει φτιάξει πισίνα, ας πούμε, πάνω στην πίστα και βγαίνουν από την πισίνα, ας πούμε, κοπέλες και ξαφνικά πέφτουν μέσα στο νερό, δηλαδή κάτι τρελά. Αυτός είναι πολύ μπροστά, πάει, γυρνάει όλο τον κόσμο, πάει, βλέπει, ξέρω εγώ, το... διάφορα show στην Αμερική, σε όλο τον κόσμο, τεράστια, εμπνέεται, έρχεται πίσω και κάνει... μας δίνει αυτό το show, γιατί δεν το κάνουνε, δεν το κάνει κανένας, δηλαδή κάνανε παλιά, ας πούμε, Δύση, Ρέμος, Βανδύ, κάνανε τεράστια, τα κάναμε μπαλέτα, παραγωγές τεράστιες κτλ. Τώρα έχουν γίνει τα πράγματα πιο minimal. Ναι. Ο μόνος που κρατάει έτσι αυτό το this big thing show. είναι αυτός. Δήμο μου, οι πιο δύσκολες στιγμές που πέρασες σε αυτή τη δουλειά. Δύσκολες στιγμές. Χριστιανά μου, ειλικρινά, τα σβήνω. Πάω στο κάδο ανακύκλωσης, πατάω empty recycle bin. Ναι, και τα αφήνεις όλα να φύγουν. Και φεύγουν όλα, γιατί δεν είμαι εκδικητικός άνθρωπος, δεν έχω κακία μέσα μου, δεν διονύζω την αρνητική ενέργεια για το κακό. Όλα τα κακά που μου είχαν συμβεί τα πέρασα όταν μου είχαν συμβεί, να σου πω, ας πούμε, πράγματα που συμβαίνουν, που τρελαίνουν έναν καλλιτέχνη. Περιμένεις να κλείσεις, ας πούμε, με ένα μεγάλο όνομα. Έχεις κλείσει. Και 2 εβδομάδες και σε παίρνουν κάποιες. Περιμένεις εσύ να ξεκινήσεις πρόβες, παίρνεις τηλέφωνο και δεν απαντάνε.
Και μένει χωρί δουλειά, α πούμε. Όλη τη σεζόν. Όχι εμένα. Σε πολύ κόσμο. Α πούμε τα κακά τη δουλειά, δηλαδή. Εκτίθεση. Και δεν σου λέει κανείς ότι δεν. Ναι, ξέρω εγώ, μπλα. Πολλές υποσχέσεις που εσύ, επειδή ο καλλιτέχνης, οποιοσδήποτε άνθρωπος, έχει the hope, την ελπίδα, αυτή την ελπίδα. Άρα, άμα με τον πιάσω εγώ στο στόμα μου και του δίνω ελπίδες και του δίνω ελπίδες, αυτός θα κρατάει, θα λέει στο. Ναι, μα υπάρχει αυτή η μία ελπίδα, ότι όντως θα με βοηθήσει. Ναι. Μα δεν υπάρχει αυτό όμως. Δεν υπάρχει. Και καλό είναι να φροντίσουμε τον εαυτό μας, να σκανάρουμε τον άλλον και να. Από αυτά που ακούμε να φιλτράρουμε πολύ πράγμα, ας πούμε, πριν παίρνουμε επιλογές. Ειδικά και στα νέα παιδιά που βγαίνουν τώρα και πάνε σε όλα αυτά τα καινούργια τα reality. Που το έχω ζήσει και εσύ και εγώ πρόσφατα, αλλά εγώ το ζήσα σαν μπέκε. Ναι. Δηλαδή δεν ήμουν ένα παιδάκι που η πρώτη του επαφή ήταν αυτό το παιχνίδι. Εγώ είχα καριέρα πριν 15 χρόνια. Δηλαδή είχα και. Έζησα την πίστα, έζησα την Eurovision, έζησα τον Ελλάδα, πήγα εκεί. Με την αυτοπεποίθησή μου και με την εμπειρία μου. Στο Your Face Sounds Familiar. Όχι, στο The Voice. Στο The Voice ήταν ναι, αυτό. Ναι. Το Your Face ήρθε μετά από 2 χρόνια. Ναι. Όπου εκεί πια πήγα σαν celebrity, σαν όνομα. Ναι, νόμιζα ότι σε εκείνο αναφερόσουν. Δεν το είχα δει ότι πήγες στο Voice, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Ήταν το Voice και μετά ήρθε το Your Face που στο Your Face πιστεύω εκεί έδειξα πραγματικά ποιος είμαι. Εγώ ήθελα να πάω από την αρχή. Ναι. Από το πρώτο επεισόδιο, δηλαδή, την πρώτη χρονιά. Στο Voice τι έγινε, πώς ήρθαν στο τα πράγματα. Voice τι έγινε. Με παίρνει ένας φίλος, μου λέει, είναι αυτό το παιχνίδι και τα λοιπά. Του λέω, τέλος, θα πάω εγώ σε reality. Μου λέει, εσύ δεν είναι reality, είναι The Voice, μου λέει, δεν σε βλέπει κανένας, μου λέει, είναι έτσι, δεν θα ξέρουν ποιος είσαι και τα λοιπά. Δεν θα ξέρουν ποιος είμαι, του λέω, στην Ελλάδα. Ναι, ειδικά, που έχεις δουλέψει με όλο τον κόσμο. Όλοι θα ξέρουν ποιος είμαι και ειδικά εγώ, του λέω, άσε το, του λέω, με το που θα μπω μέσα, θα με σφάξω. Γιατί σκεφτόμουν έτσι, γιατί έτσι ένιωθα. Είχα και καιρό να κάνω. Περάσανε 7 χρόνια, ήταν μετά τον One, δεν είχα κάνει κάποιες πόρτες, τις βρήκα κλειστές δισκογραφικά. Η δισκογραφία πεθαμένη. Απογοητευμένος. Στέλνει ένας φίλος μου τέλος πάντων την. Δεν θα μου κάνουν την πρόταση. Άτε, έρχομαι. Φαντάζομαι ότι ήμουν Κύπρο και αγοράζω εισιτήριο για να φύγω. Μετανιώνω. Το κάνσω. Μετά μιλάω με την αδερφή μου, λέει: όχι, πήγαινε. Ξαναγοράζω το εισιτήριο. Βγήκε το εισιτήριο 500 ευρώ για να πάω από εδώ Αθήνα. Τέλος πάντων. Έφτασα. Πήγα, έκανα οντισιόν. Πέρασα και τα και ο μόνος μου ενδιασμός ήταν παιδιά να μην ξέρουν, ας πούμε, οι καρέκλες. Είναι σίγουρο ότι δεν θα ξέρει κανένας ότι δεν έχει, μην ανησυχείς κλπ. Και όντως, ο Ρέμος, η Βανδύ και η Ασλανίδου και ο. Σταβέντο ήταν σε άλλο χώρο, σε άλλο τμήμα του Kappa Studios, που είναι τεράστιο. Ναι. Και εμείς αλλού. Αλλού τρώγαμε, αλλού ήμασταν. Ναι. Και αυτοί αλλού, για να μην έχουμε επαφή, να μην έχει κανείς επαφή. Και μετά τι έγινε. Μετά από το The Voice. Όχι, ενώ στο Voice, επειδή δεν το είχα δει καθόλου. Βγήκα. Ναι. Και η πρώτη αντίδραση ήταν από το Ρέμο και από τη Δέσποινα. Η Δέσποινα ψιλοπήγε να καταλάβει λίγο τη χρειά, γυρνάει και λέει: τι είναι δυνατόν, τι κάνεις εσύ εδώ. Από την αντίδρασή της όμως ένιωσα κι εγώ καλά, γιατί όντως εκείνη τη στιγμή λέω: ένιωσα, OK, δεν είναι στημένο. Όντως, ναι. They don't know. Ναι. They don't know. Ήταν, φαινόταν, ας πούμε. Και. Ξέρεις, έτσι, με ζέ, παρόλο που είχες δεν υπάρχει εσύ αυτό. Δεν υπάρχει. Πήγε να μου κοπεί η μέση από το άγχος. Κάνει ο τύπος. Λοιπόν. 3, 2, 1, φύγε. Πάω να βγω για να βγω. Ναι. Και κάνει cut, τι κάντρε! Cut. Ναι. Χάλασε μια κάμερα. Σε μια κάμερα. 20 λεπτά λέει break για να φτιάξουμε την κάμερα. Εκεί που είσαι έτοιμο, δηλαδή να φύγει. Άσε, λαχτάρες. Αλλά τις ξεπερνάς. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τώρα έχει σήμερα εμφάνιση σήμερα το βράδυ. Σήμερα είμαστε στο απεραιτίβο. Ναι. Πολύ ωραία. Με τον Κώστα Γαλάτη, το Super FM, Μάρια Σαταλιώτη. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Έχω μάθει και από τις κρατήσεις στο μαγαζί είναι τούμπανο. Τέλεια. Είμαστε πολύ καλά. Και θα περάσουμε πολύ ωραία και θα γελάσουμε σίγουρη. Και θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά. Θα μας δώσεις λίγο δείγμα ή αυτά που θα μας πεις σήμερα εδώ δεν τα λες στο πρόγραμμα που κάνεις. Όχι, καλά, για όνομα του Θεού. Απλά σκεφτόμουν, λέω τι να παίξω. Και σκέφτηκα να κάνω κάτι που θα το δοκιμάσω και εγώ πρώτη φορά. Σε πολύ λίγο χρόνο θα σας περάσω ένα σχήμα, ένα βράδυ. Α, τι γίνεται, ναι. Από την αρχή μέχρι το λαϊκό. Πάμε. Κουστάρεις. Ναι, βέβαια, μαζί σου. Σε πολύ λίγο, σε 3 λεπτά. Μαζί σου. She was small like a beauty queen on a movie scene. I said, don't mind her, but do you think I am the one? Go dance on the floor and around, babe.
Well, people always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. No, mother always told me, be careful who you love. Be careful what you do, because if love becomes the truth, I tell ya, the Billie Jean is not my lover. She's just a girl that she said, I am the one. But the kid is not my son, not my son. Με ένα μπλούζι δροφιά ξημερώθηκα πάλι κι η αιτία είσαι πάντα εσύ που με βρίσκει αυγή να μου κάνει κεφάλι με το κλάμα του Μισισιπί. Κι όλο λέω θα ξεφύγω λίγο ακόμα, θέλω μόνο ακόμα λίγο, δεν μπορώ να ησυχάσω, κάτι πρέπει να κάνω τη ζωή μου να αλλάξω. Αχ, Φρερίνα, Κατερίνα, η φυγή σου φωτιά, η θύμησή σου λεπίδα που με κόβει μάτια μου. Εσένα σκέφτομαι, εσένα κάθε βράδυ ονειρεύομαι. Μάτια μου, να μην ανησυχείς, όπως εγώ δε σ' αγαπάει κανείς. Λένε πως είδα να γυρίσεις νύχτα την ασφάλτο να ζήσεις. Λένε πως είσαι ευτυχισμένη και δεν θυμάσαι εδώ ποιος μένει. Λένε βγαίνεις με γνωστούς, μας λένε έλα μπέ και όχι παλεπά, πως και στους εαυτούς μας μέσα. Δώσε, δώσε αγόρι μου στο συμφερθό του κόσμου, ζήσε εσύ. Αχ, ο καημός δικός μου λίγη καρδιά, να ξέρα να βάλω λίγη καρδιά. Μπέ και φτάνει λαϊκό. Είναι αστείο εμείς οι δύο να μην μιλιόμαστε. Είναι αστείο εμείς οι δύο που αγαπιόμαστε. Επάνω σε χαλιά, σε μαγικά χαλιά, απόψε αγκαλιά θα σε πάρω σουτιέν. Άσχετο. Α, πολύ. Και πάμε να κλείσουμε και με λίγο 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 ποιότητα. Πολύ με πίκρανε ζωή, μακριά θα φύγω ένα πρωί, να ανέβω σε ένα αεροπλάνο, να δω τον κόσμο από εκεί πάνω. Μοιάζουν τα σπίτια με σπιρτόπουτα, μοιάζουν μυρμήγκια οι ανθρώποι. Χριστιανά το μεγαλύτερο ανάκτορο, μοιάζει σαν ένα μικρούλι τόπι, μια χορδή είναι λίγο ξεκούρδιστη, ζητώ συγγνώμη. Ωραία. Εντάξει, είσαι καταπληκτικός. Είσαι φοβερός. Ένα έτσι είναι, συμπίκνωση. Αλήθεια, πότε είναι η πρώτη φορά που είχες κάνει μίμηση στη ζωή σου, γιατί το νομίζω όχι από απλά... δύο χρονών. Τραγούδαγα το που κάμισε το θαλασσί του Νταλάρα. I know. Like, what? Δηλαδή είναι... Περίμενες, ας πούμε, να τραγουδάω κάτι Michael Jackson, Elvis Presley, well, thank you very much. Όλος μου, baby, I didn't treat you. Αλλά όχι. Είτε το έχεις, είτε δεν το έχεις πάνω σε αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι που μπορείς να το δουλέψεις. Διδάσκω εγώ τώρα, είναι και ένα πράγμα που θέλω να σου πω. Κάνω επιλεκτικά μαθήματα. Δίνω μαθήματα φωνητικής στην Ελλάδα, στην Αθήνα που είμαι. Επιλεκτικά βρίσκω κάποιους ανθρώπους έτσι που ξεχωρίζω, που πιστεύω ότι έχουν ζουμί, γιατί και εμένα μου αρέσει να βλέπω εξέλιξη. Ναι. Το έχω βρει πραγματικά το θέμα της τοποθέτησης και της αναπνοής και γενικά. Αυτό πώς... δεν κάνω σωστά. Δεν τοποθετώ τις αναπνοές μου σωστά στη φωνή μου και είμαι τόσο παράφανη. Βασικά, όχι. Εγώ μπορώ να σου δείξω. Και πώς να αναπνέεις και πώς να τοποθετήσεις. Ό,τι και να μου δείξεις. Δήμο μου, μην έχεις ελπίδα. Γιατί αγαπητέ. Δεν είμαι σίγουρα μέσα στα επιλεκτικά μαθήματα που κάνεις. Ναι, σίγουρα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα το βρούμε. Δεν είμαστε όλοι για όλα. Έτσι δεν είναι. Άρα κάνεις τα μαθήματά σου. Ναι, δίνω μαθήματα και εξελίσσομαι. Πήρα ένα παιδί, ερχόταν από την Κρήτη, 16 χρονών.
Ερχόταν από την Κρήτη κάθε Σάββατο και έκανα μαθήματα. Της, μόνη τη, 16 χρονών. Ερχόταν στην Αθήνα από την Κρήτη για να τις κάνω μαθήματα. Έρχεται με τη μάνα τη, βρίσκω από το Manchester Royal Music School of αυτό κτλ. Το curriculum, τι ήθελε, τη έφτιαξα βίντεο κτλ. Τη στείλαμε, εμεί τα πολυλογώ. Είναι 20 χρονών τώρα. Με υποτροφία έφτιαξε το δικό τη group. Έχει δισκογραφική εταιρεία του Λονδίνου. Μπράβο. Και θα τη κλείσω τώρα συναυλίες στην Ελλάδα τον Ιούνιο. Μπράβο. 20 χρονών. Σηκώθηκε με την αξία της, με τα μόνη της. Πήγε στο boarding school μόνη, 18 χρόνια, δεν ήξερα καν που μένει, τι κάνει, που πάει. Τέτοια παιδιά θαυμάζω εγώ στη ζωή. Ναι, αυτά. Που παίρνουν τη ζωή, την αρπάζουν, είναι εξελίξιμοι, είναι έξυπνοι, ικανοί και πάνε μπροστά. Και κυνηγούν και τα όνειρά τους. Έτσι. Θέλει δύναμη, αυτοπεποίθηση και εκεί, να είσαι εκεί, να είσαι εκεί. Όσα και να έρθουν, μπαμ, μπουμ, μπαμ, τίποτα. Εκεί. Εκεί, πάντα σταθερά. Δήμο μου, εσύ έχεις νιώσει ποτέ, κάνοντας μια αυτοκριτική, έχεις νιώσει ποτέ ότι ίσως θα έπρεπε να ήμουν λιγότερο διπλωμάτης σε αυτή τη δουλειά, σε αυτά τα χρόνια της πορείας μου. Ίσως θα έπρεπε να ήμουν καλύτερο στις δημόσιες σχέσεις. Βέβαια, βέβαια, καλή μου. Βέβαια. Αλλά στην ουσία τελικά, τι πρέπει να κάνει ένας καλλιτέχνης? Να είναι ο εαυτός του και να είναι αληθινός και να είναι μόνο ο εαυτός του και αληθινός. Και να. Και με τα καλά του και με τα κακά του. Κανείς δεν είναι. Nobody's perfect, για όνομα του Θεού. Δηλαδή, όσο ζούμε, μαθαίνουμε και γινόμαστε καλύτεροι. Αν δεν έχουμε αυτό το γνώθις αυτού, να μπορείς να κάθεις να κάνεις αυτοκριτική και να λες, ρε φίλε, εντάξει, εκεί σου ένα λάθος, ας πούμε. Εκεί θα μπορούσες να το αντιμετωπίσεις αλλιώς. Εκεί θα μπορούσες να πεις αυτό. Εκεί δεν πρέπει να μιλήσεις καν. Ναι. Θα κάνω αυτά. Κάθομαι σπίτι και μιλάω μόνος μου. Βγάζει πουθενά, σου απαντάει καμία φορά. Δεν μου απαντάει κανείς. Όταν θα μου απαντήσει, θα αρχίσω να ανησυχώ. Θα είναι αυτή η μικρή η φωνούλα μου. Ξέρεις γιατί μόνοι μας νομίζω πως όλοι μιλάμε. Εγώ δεν έχω γνώρισει άνθρωπο που να μην το έχει κάνει ποτέ αυτό. Όλοι μας μιλάμε, όλοι μας μιλάμε. Από μέσα σου μιλάς και δυνατά. Και απ' έξω. Και εγώ μιλάω και απ' έξω. Όχι αγάπη μου, είναι νορμάλ, είναι νορμάλ, νομίζω είναι νορμάλ. Παραμιλούμε όλοι. Όχι, μια χαρά νορμάλ. Μια χαρά είναι, πρέπει να. Ναι, να τα βγάζουμε. Κάνουμε διάλογο. Εκεί που λες που θέλεις να μαλώσεις κιόλας καμιά φορά τον εαυτό σου, έχει πλάκα. Όχι, Δήμο. Όχι. Δεν έπρεπε σήμερα. Μόνη σου όμως. Όχι, ισχύει. Έχεις αναθεωρήσει πράγματα σε σένα, έχεις αλλάξει. Αν είχα ευκαιρία να τα ξανακάνω, βεβαίως θα τα κάνω διαφορετικά. Τι θα έκανες διαφορετικά? Όλα διαφορετικά. Όλα. Δηλαδή να έχω τώρα, ας πούμε, τη γνώση, θα τα έκανα όλα διαφορετικά, βέβαια. Όλα. Όλα πολύ καλύτερα. Καταρχήν ήμουν ένα παιδί, επιπόλαιος. Είμαι και έξω καρδιά, χουβαρντάζ. Δηλαδή η οικονομική διαχείριση μηδέν. Παίρνω τα λεφτά, φύγαμε. Πάμε. Γεια σας. Ναι. Τους φίλους μου, τους έτσι, αυτό και τα λοιπά. Μ' αρέσει, δεν ξέρω. Τρύπια τσέπη. Κάτι γίνεται με τα λεφτά, δεν μένουν πάνω μου. Έχεις περάσει φάσεις που η τρύπια τσέπη σε άφησε, δηλαδή τελείως? Έχω περάσει όλα. Δόξα τω Θεώ. Μεγάλωσα σε μια οικογένεια που δεν στερήθηκα τίποτα. Ο πατέρας μου και η μάνα μου τα είχαν όλα. Άρα δεν μεγάλωσα μίζερα. Είχα τα πάντα. Μεγάλωσα σωστά, με σωστές αρχές, σωστές αξίες. Πήρα πολύ σωστή γνώση από τον πατέρα μου, ειδικά που είναι genius. Είναι ο άνθρωπος wow. And that was enough, I think. That was enough. You don't need anything else. Και πέρασες τις φάσεις σου που είχες και πολλά χρήματα και καθόλου χρήματα. Βέβαια, γιατί το θεϊκό ήταν όταν ο πατέρας μου δεν υπάρχει. Πάω Αθήνα, 19 χρόνια, είχαμε δραχμές τότε. Εγώ με τον Ζιμπουλάκη σε ένα διαμέρισμα στο παλιό Φάληρο, τίποτα μέσα, ούτε κάναμε, τρώγαμε με πλαστικά πιρούνια κάτω στο πάτωμα. Μέχρι να ξέρει, γιατί μόλις πήγαμε μωρά, έπρεπε να πάρουμε να αγοράσουμε, έπειλα να τα αγοράσουμε όλα. Αλλά στις ενέργειες και παίρνω τον πατέρα μου και του λέω «Dad, I need», πατέρας μου είναι Ολλανδός, μιλάμε στα αγγλικά, «I need», χρειάζομαι 200.000 δραχμές, 400 ευρώ, 500 ευρώ ξέρω. Μου λέει «No». «Τι no, ρε». Έτσι είπες, «Τι no, ρε». «Τι no, ρε». I need money, man. Μου λέει «Έχεις ένα κομπιούτερ εκεί, τότε το 486, ούτε καν Pentium, oh my God». Μου λέει, σου πήρα ένα κομπιούτερ, σου δώσα όλη την γνώση, σε σπούδασα, βρες την άκρη μόνος σου. Μου λέει, είσαι 19 χρονών, εμεγάλωσες. Έπιασες τα λεφτά που έπρεπες. Έξαλλος εγώ, έξαλλος. Έκανα, δηλαδή, oh my God, να του μιλήσω ένα χρόνο. Όμως, επειδή δεν μου φέρε λεφτά, εγώ αναγκάστηκα να πάω να κάνω ενορχίστρωση και έβγαλα 120 χιλιάρικα, τσούκου τσούκου κάτι φωνητικά, κάτι έτσι, τα μάζεψα. Και τώρα τον ευγνωμονείς που αν τον ευγνωμονώ. Γιατί δεν με έκανε. Εκτιμώ, ρε παιδί μου, και όταν εγώ τα χαλάω και γουστάω να τα χαλάω και παίρνω τη δική μου την απόφαση να τα χαλάω. Εγώ, είναι η δική μου επιλογή αν δεν έχω να φάω την επόμενη μέρα. It's mine όμως.
Δεν έχω σωστή διαχείριση των λεφτών. Δεν κάνω σωστή διαχείριση. Αν είναι woman. Τι λέγαμε πριν. Ναι, ναι, ναι. Δήμο μου, στο ευχόμαστε. Εντάξει, δεν θέλω να ακουστεί αυτό weird, ξέρει. Όχι, αλλά θέλω να σου πω ότι όσοι έρχονται εδώ στην εκπομπή για κάποιο λόγο. Τι γίνεται με αυτή την εκπομπή, τι κάνετε εδώ μέσα. Και κάτι εύχονται, συμβαίνει. Α. Hallelujah. Συμβαίνει. Για κάποιο λόγο συμβαίνει. Δεν ξέρω γιατί. Θα μιλήσουμε σε λίγο καιρό και θα μου πεις. Εγώ είμαι σίγουρος γιατί και η ενέργεια και η άβρα από την είσοδο είναι τα σέβη μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα το βράδυ λοιπόν ο Δήμος είναι στο απεριτίβο εδώ στη Λευκοσία. Έτσι. Και μετά πότε επιστρέφεις Αθήνα? Αύριο. Τέλεια. Υπέροχα. Είναι. Πηγαίνω, έρχεσαι εσύ. Ο Δέγκος. Τσακ μπαμ. Δήμο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή μου. Ειλικρινά σε ευχαριστώ. Είναι χαρά μας. Λοιπόν, θα τα πούμε ξανά πολύ σύντομα, έτσι, γιατί θα ετοιμάσουμε και άλλα πράγματα διάφορα εδώ. Ο Δήμος μας πηγαίνει, έρχεται και θέλουμε να σε έχουμε εδώ κοντά μας την παρέα μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, χαρά μου. Να είσαι καλά, Δήμο μου. Καλή συνέχεια και σύντομα θα έρθει ο έρωτας. Θα με πάρεις μία μέρα τηλέφωνο μέχρι στο επόμενο τρίμηνο. Πάρω ειλικρινά, όχι, αυτό που λέγαμε. Σου λέω, συμβαίνουν διάφορα τελευταία. Γι' αυτό.